Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε μέσα από τη διχτυακή μας τηλεόραση pcmvideo.webtv.gr και σήμερα πιστή στο ραντεβού, αλλά σε ένα review σπιτικού φαγητού. Αυτές τις εκπομπές που κάνω για να σας δείξω μερικά εύκολα γεύματα πραγματικά απευθύνονται σε πολλούς εργένιδες, σε ανθρώπους που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν και σε ανθρώπους που αρχίζουν τώρα να ασχολούνται με τη μαγειρική και δεν μπορούν να τρώνε συνέχεια έξω γιατί χαλάνε και πολλά λεφτά και είναι και θέμα υγείας. Έτσι, εάν μπορούμε λοιπόν μέσα στη βδομάδα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια γεύματα στο σπίτι μας, θα είναι πάρα πολύ αξιόλογη κίνηση. Και να βάλουμε και τα άλλα μισά έξω. Συμφωνώ. Ένας που δεν ξέρει λοιπόν να μαγειρεύει, που είναι εντελώς άσχετος, γιατί αυτά τα βίντεο δεν τα κάνουμε για να σας δείξω. Εγώ είμαι επαγγελματίας μάγειρας, αρτοποιός, ζαχαροπλάστης. Έχω κάνει την καριέρα μου, πληρώνομαι καλά, ξέρω να μαγειρεύω. Τα βγάζω πέρα στο σπίτι μου μόνος μου, δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια. Ούτε θα μου πείτε μπράβο, μεγάλε, τι έκανες. Το κάνω για σας, για να σας δώσω λίγο μια εκκίνηση. Να σας δώσω λίγο να σκεφτείτε και για την τσέπη σας και για την υγεία σας. Λοιπόν, σήμερα τι θα δείξουμε. Σήμερα βράσαμε μπρόκολο πάρα πολύ εύκολα, θα σας πω τον τρόπο, και τηγανίσαμε στο τηγάνι, γι' αυτό το έχω αφήσει εδώ για να φαίνεται, τηγανίσαμε πολύ ωραίες τηγανιτές πατατούλες. Λοιπόν, και βράσαμε το μπρόκολο, το έχω εδώ το μπροκολάκι, το βλέπετε, είναι με λεμόνι και ελαιόλαδο. Εγώ το ελαιόλαδο, έτσι τούφες μπρόκολο, το βλέπετε. Το ελαιόλαδο λοιπόν δεν το χρησιμοποιώ για να κάνω τηγανίδια αν το χαλάω, το χρησιμοποιώ στις φρέσκες σαλάτες μου. Έχονται ναι και λάδι κάτω. Και αν ξεμείνω τότε πάω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω. Για το τηγάνισμα χρησιμοποιώ σπορέλαιο, κάποιο αραβοσιτέλαιο, τέτοια πράγματα. Και εσείς θα κάνετε το ίδιο. Να μην χαλάτε το λαδάκι σας, το έξτρα παρθένο που το παίρνω από το χωριό μου, εκεί από τον ομό Ηλίας στο Γεράκι, υπέροχο, ένα ορεινό σημείο, βγάζει φοβερό λάδι. Λοιπόν, πάμε να σας πω ότι χάλασα για αυτά τα πράγματα 5-6 ευρώ μόνο. Και τα πήρα στη Λαϊκή μου. Λαϊκή Αμαρουσίου, κάθε Σάββατο, έχει πολύ καλούς παραγωγούς και θα σας πω και τα ονόματα την άλλη φορά. Έχουμε πάρει από τη Λαϊκή ο αυγουλάς μου, αυτός που μου φέρνει αυγά και έχει και λάδι και ξύδι και έχει και πολλά κάποια άλλα πραγματάκια, παραγωγός από τα Μέγαρα, θα σας γράψω το όνομα από κάτω ποιο είναι, αρετσίνο το κρασί με 2 ευρώ. Οι δύο φούντες που πήραμε στη Λαϊκή, το μπρόκολο, στήχησε 1 ευρώ. Το ψωμί από το φούρνο Σικάλεος, από το γνωστό φούρνο που τρώω πάντα, στοιχίζει 1 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν οι πατάτες. Δύο πατάτες χρησιμοποίησαμε, 2-3. Φανταστείτε εκεί ότι λέει το κιλό αν πάτε στη Λαϊκή. Εγώ δεν πήρα ένα κιλό, οπότε χάλασα ένα ταλιράκι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μπορείτε να κάνετε οικονομία στην τσέπη σας. Λοιπόν, πάμε για το μπρόκολο. Πάμε, το ψωνίζουμε στη Λαϊκή, αρχίζουμε με το μπρόκολο. Το κόβουμε σε τούφες. Το μπρόκολο όπως είναι μεγάλο, το κόβουμε σε τέτοια κομμάτια ή λίγο πιο μεγάλα. Έτσι μπορεί να το κόψετε και σε αυτό το κομμάτι που είναι λίγο πιο μεγάλο. Σας το δείχνω. Το βλέπετε. Παίρνετε ένα μαχαιράκι και το κόβετε κομμάτια, τις τούφες. Τις βάζετε μέσα στο νεροχύτη εδώ, γεμίζετε νερό και αφήνετε τις τούφες περίπου για μία ώρα και με το χέρι σας ανακατεύετε να πάει παντού το νερό. Επειδή το μπρόκολο από το χωράφι μπορεί να έχει σκόνη και χώματα, αν το αφήσετε μία ώρα βρεγμένο, η σκόνη πάει κάτω στον πάτο. Το ξεπλένετε, το βάζετε σε αυτή την κατσαρόλα που σας δείχνω εδώ με μπόλικο νεράκι και όταν αρχίσει ο βρασμός, βράζετε τις τούφες από 25 έως 30 λεπτά. Γιατί λέω από 25 έως 30? Με ένα πιρουνάκι μπορείτε να δοκιμάσετε πόσο σκληρές αλτέντε ή πόσο μαλακά τα θέλετε.
αφήστε τα να είναι γύρω στα 25 λεπτά, να είναι και λίγο al dente. Για να μην διαλύονται δηλαδή. Εντάξει. Και αφού βράσουν λοιπόν, τα βάζω σε ένα μπολ εγώ, όπως τα έχω εδώ μέσα, τα βλέπετε, σε ένα μπολ. Και τα βάζω στο ψυγείο και όταν θέλω το βράδυ, δεν έχω κάτι να φάω, βγάζω το μπολ από το ψυγείο, το βάζω στο μπολάκι εδώ όπως έχω κάνει τώρα, ρίχνω λάδι, λεμονάκι και με μία φέτα ψωμί τρώω ένα υπέροχο βραδινό γεύμα ως σαλάτα, χωρίς πατάτες. Τις πατάτες τις έκανα τώρα γιατί είναι μεσημέρι τώρα και εγώ αυτό είναι το μεσημεριανό μου που θα φάω. Λοιπόν, τις βάζουμε στο ψυγείο τα μπρόκολα και έχουμε όποτε θέλουμε μπορούμε να τα συνδυάσουμε με κρέας, με ψάρι, με οτιδήποτε άλλο, με κοτόπουλο, ό,τι θέλετε εσείς. Και πάμε στις πατάτες. Ψωνίζουμε τις πατάτες από τη λαϊκή, παίρνουμε 3-4 πατάτες όσο θέλουμε. Ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο εδώ και όταν κάψει το λάδι τις κάνουμε ροδέλες, τις καθαρίζουμε, τις κάνουμε ροδέλες και τις ρίχνουμε μέσα. Περίπου στη μισή ώρα, 35 λεπτά, ενδιάμεσα όμως όποιος θέλουν γύρισμα να πάρουν ένα χρώμα. Μόλις έχουν πάρει και από τις δύο πλευρές αυτό το ωραίο χρώμα, έτσι, το δοκιμάζω τώρα να το δείτε. Λοιπόν, μόλις έχουν πάρει αυτό το ωραίο χρώμα είναι έτοιμες. Τι κάνουμε, ρίχνουμε αλατάκι πάνω, λίγο αλάτι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο και έχουμε λοιπόν ένα γεύμα πανέτοιμο παιδιά. Έχουμε μπρόκολο το οποίο συνδυάζουμε με πατάτες και ψωμί. Τι πιο καλύτερο γεύμα. Εάν κάποιος δεν θέλει τηγανιτές πατάτες μπορεί να τις κόψει κομμάτια και να τις βάλει εδώ στην κατσαρόλα και να τις κάνει βραστές. Πάλι 30 με 35 λεπτά θέλουν. Για πιο υγιεινό σας το λέω, αλλά εγώ το κάνω έτσι για να έχουμε μια πιο νοστιμάδα τώρα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε το μπροκολάκι, να δούμε τι έχει γίνει. Έτσι, έχω ρίξει κάτω και λάδι και ξύδι. Ξύδι, συγγνώμη, λεμόνι. Όποιος θέλει και ξύδι, καλά το είπα. Αλλά συνήθως λεμόνι πάει σε αυτό. Πω, τέλειο. Και παίρνουμε και πατατούλα, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Εδώ. Σαν πατατάκια. Μόλις ψηθούνε, τις αφήνω λίγο και με τη ζέστη που έχουν μαλακώνουν και γίνονται τέλειες. Λοιπόν, και γαμώ τα φαγητά, Και παίρνω και ψωμάκι, βουτάω μέσα στο ελαιόλαδο με το λεμόνι. Τι σας δείχνω, πολύ απλά πράγματα. Καλά οι πατάτες, δεν παίζονται. Με το ψωμί, το ψωμί παιδιά μέσα στο ελαιόλαδο. Όλα τα λεφτά. Άλλη μια πατατούλα. Λοιπόν παιδιά, τώρα το σκούφο, όχι ότι κάνει κρύο εδώ μέσα, έχω πολύ καλή θέρμανση, να σας δείξω ότι έξω ακόμα και σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο. Έχει ήλιο αλλά ξυρίζει, το πρωί πάλι χιόνισε στο Μαρούσι, λίγο, όχι πολύ, πιστεύω σήμερα Πέμπτη να έχουμε τελειώσει με τα χιόνια. Σήμερα ήθελα να σας δείξω review πολύ εύκολο υγιεινό σπιτικό φαγητό. Αύριο
Παρασκευή θα σας δείξω τελικά από το Σκλαβενίτη το μοσχάρι με το μπουρέ που σας έχω υποσχεθεί και την Κυριακή το σουφλέ. Λοιπόν, εγώ τώρα θα συνεχίσω το ωραίο φαγητό μου, θα κλείσουν οι κάμερες, θα σας έχω γράψει από κάτω που παίρνω το ψωμί, που παίρνω το κρασί, θα σας έχω γράψει από κάτω διάφορες συνταγές μου, οδηγήσεις στο blog μου και στην ιστοσελίδα μου και στο κανάλι μου, απλές συνταγές ή και δύσκολες που ίσως μπορεί κάποιος να θέλει να τις κάνει. Τις έχει κάνει πάρα πολύς κόσμος, είναι απλές συνταγές, χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας και χωρίς να σπαταλήσετε πάρα πολλά χρήματα, και είναι συνταγές που βγαίνουν. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, σας ευχαριστούμε που στηρίζετε το κανάλι μας, μείνετε συντονισμένοι, δείτε πάρα πολλά βίντεο που θα ανεβάζουμε σιγά σιγά και εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα βίντεο review φαγητού ή έτοιμου ή σπιτικού, αναλόγως τι θα έχουμε επιλέξει να σας δείξουμε. Είμαι ο Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, επαγγελματίας μάγειρας αρτοπιός ζαχαροπλάστης. Η δεύτερη ειδικότητα που έχω είμαι φωτορεπόρτερ οπερατέρ στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Μην χάσετε την Βυζαντινή ηχό, είναι αύριο Παρασκευή. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σπυρίδωνα Παυλάκη, έτσι, καθηγητή Βυζαντινής μουσικής και πολλών άλλων ειδικοτήτων που έχει, πολύ λόγιος ο άνθρωπος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, επιμέλεια παρουσίαση Απόστολος Ντέτσικας. Αύριο Παρασκευή στις 10 το βράδυ, πρεμιέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, σας χαιρετώ, Αλέξιος. Οι πατάτες δεν παίζονται. Κλείνω με μία ακόμα πατάτα. Πατατάκι πρώτο. Oh, bye-bye.